Πάμε στο Γάλλο πρόεδρο, Εφή. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών που τον έχουμε δει να παίρνει τον τελευταίο καιρό, επανήλθε σε αυτό το αίτημα που είχε κάνει και τον Απρίλιο. Ζητά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πιο τολμηρή νομισματική πολιτική, που σημαίνει ότι τη ζητά να συμπεριλάβει στην εντολή της, εκτός από τη βασική εντολή που έχει και είναι η σταθερότητα των τιμών, να βάλει την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτό το είπε σε συνέντευξη που έδωσε χθες στο CNBC. Ήταν πολύ προσεκτικό στα λόγια που χρησιμοποίησε για να μην φανεί ότι κάνει παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και γι' αυτό ακριβώς υπογράμμισε ότι στηρίζει τις βραχυπρόθεσμες πολιτικές της Κεντρικής Τράπεζας της Ευρωζώνης, γιατί όλα όσα λέει αφορούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ανέφερε ότι αυτή η αλλαγή την οποία ζητά είναι αναγκαία για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας, για το οποίο ένα θέμα που έχουμε μιλήσει πολλές φορές, και επειδή, όπως είπε, η προσπάθεια μείωσης της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων και τα προβλήματα που υπάρχουν στο παγκόσμιο εμπόριο, δηλαδή τα μέτρα προστατευτισμού που έχουμε το τελευταίο διάστημα, προκαλούν από μόνα τους πληθωρισμό. Οπότε η διεύρυνση της εντολής θα μπορούσε να βοηθήσει τις οικονομίες στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού, χωρίς να σκοτώσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως είπε, την ανάπτυξη. Επίσης, στη διεύρυνση της εντολής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα μπορούσε να μπει, όπως είπε, και η απανθρακοποίηση. Έτσι. Και βέβαια είναι και ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του Ντράγκη, να τον πείσει να αναλάβει την Κομισιόν. Έτσι, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αν τον καταφέρει, έτσι, αυτόν θέλει ο Μακρόν, αλλά εντάξει, είναι και η τελευταία του θητεία. Αυτόν θέλει, ακριβώς, ναι. Βέβαια, η πόρτα είναι ανοιχτή, Ανέστη, ακόμη για τον Ντράγκη. Ναι. Γιατί έχει ακουστεί το όνομά του και για πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σωστά. Απλώς περιμένουμε να δούμε την ομιλία του, όλοι με αγωνία, έτσι, που ετοιμάζεται να μιλήσει για το μέλλον της Ευρώπης. Ένας άνθρωπος ο οποίος στη θέση που βρέθηκε έκανε πολλά και σημαντικά.